Ένας από τους σοβαρούς καθηγητές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στις διεθνείς σχέσεις και στρατηγικές σπουδές, ο κύριος Κωνσταντίνος Λάβδας. 2 χρόνια τώρα περιγράφει ένα πολύ μεγαλύτερο κάδρο από αυτό που φανταζόμαστε, των πολυπολικών μικρών, μεσαίων και μεγάλων κέντρων στον πλανήτη, που όλα κρίκι-κρίκι δένουν στην αλυσίδα αυτής γεωπολιτικής, όπως εμείς τη διαβάζουμε, παράνοιας που δεν είναι παράνοια. Είναι όμως κινησμός. Στη Μέση Ανατολή το ίδιο συμβαίνει. Και ξανακολουθώ να επαναλαμβάνω. Εάν πάτε μανιχαϊστικά στο καλό-κακό άσπρο-μαύρο, προφανώς οι μεν θα είναι αντισημίτες, οι δε ισλαμοφοβικοί. Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα, κύριε Λάβδα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλό μήνα. Με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Και εδώ σταματάμε, διότι αυτή είναι μια σπουδαία ευχή και έχει να κάνει με τα δικά μας. Τώρα, αν φύγουμε από τα δικά μας, τα οποία είναι σπουδαία γιατί μας αφορούν, έτσι. Αλλά αν φύγουμε από αυτά και πάμε σε ευρύτερο διεθνές επίπεδο, ο μήνας θα είναι δύσκολος προφανώς. Δεν χρειάζεται επαυτού καμία ιδιαίτερη πρόβλεψη. Θα είναι δύσκολος γιατί οτιδήποτε κατά κάποιο τρόπο κανονικοποιηθεί και μετά ομαλοποιηθεί και ίσως ειρηνεύσει, θα είναι αργότερα. Το άμεσο θα είναι δύσκολο. Θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα πριν γίνουν καλύτερα. Και τα συνέπεια σε πλανητικό επίπεδο έχουμε μπει σε μια δύσκολη φάση. Πράγματι, σας άκουσα να λέτε δύο πράγματα τα οποία θα συμφωνήσω. Το πρώτο είναι αφορά σας τις απόψεις μου εδώ και χρόνια, ότι έχουμε μπει σε μια μεταμονοπολική φάση. Και η φάση αυτή έχει κάποιους πόλους, αλλά όχι δύο, τρεις ή τέσσερις, και πολλά κέντρα. Και αυτή η ισορροπία μεταξύ λίγων, αλλά όχι δύο, έτσι, σίγουρα όχι διπολισμού, πόλων και πολλών κέντρων, ένα από τα οποία κέντρα και όχι πόλο, προσπαθεί να παραστήσει ότι είναι και η Τουρκία, δημιουργεί μια αστάθεια η οποία θα μας δώσει συγκρούσεις. Αυτή είναι η μία διάσταση, σας άκουσα να λέτε, και πράγματι την εκπροσωπώ εδώ και χρόνια. Η άλλη, που επίσης νομίζω ότι είναι σωστή και πρέπει να μην το λέμε απλά, να το νιώσουμε, να το εννοούμε, είναι ότι αυτός ο μανιχαϊσμός που βοηθάει την απλοϊκή επέκταση του μίσους, αφενός ο αντισημιτισμός που σηκώνει πάλι το ελεϊνό του κεφάλι στην Ευρώπη, το βλέπουμε αυτό, και όχι μόνο στην Ευρώπη, παντού, παγκοσμίως. Αυτό είναι ένα μεγάλο, μεγάλο τραύμα το οποίο πρέπει να το ξεπεράσουμε οριστικά. Αφετέρου, η Ισλαμοφοβία που και αυτή έχει φτάσει σε ένα απίθανο επίπεδο ανάπτυξης, έτσι, πλησιάζει το ζενή, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι αποτελέσματα όχι των εξελίξεων. Γιατί οι εξελίξεις, όπως πολλά πράγματα δυστυχώς στις διεθνείς σχέσεις, είναι εξελίξεις που πρέπει να μας εκπλήσουν. Γιατί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, δυστυχώς, οι διεθνείς σχέσεις είναι αναζήτηση ειρήνης, βαθύτατη την ανθρώπινη ανάγκη, αλλά είναι και πόλεμος. Ο πόλεμος είναι σχεδόν συνεχής στις διεθνείς σχέσεις και το βλέπουμε με κάποια μεγάλα σπουδαία διαλύματα και μετά έχουμε πάλι πόλεμο. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Αυτό πρέπει να μας εκπλήσει και μπορούμε σε ένα μικρό βαθμό να το καταπολεμήσουμε, είναι αυτό το άσπρο μαύρο. Φταίνει η Ισραηλινή, φταίνει η Παλαιστίνη, αύριο θα φταίει, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος κτλ. Προφανώς σε κάθε περίπτωση μπορούμε να εξειδικεύσουμε και να αναφερθούμε σε ποσοστά ευθύνης. Αυτό είναι ανθρώπινη διάνοια. Πρέπει να το κάνουμε. Υπάρχει εμβολία. Είναι ο ανθρώπινος λόγος που πρέπει να υπερισχύει και να λέμε ότι εδώ φταίει περισσότερο αυτός, λιγότερο εκείνος κτλ. Στη μεγάλη εικόνα όμως είναι λάθος να γίνουμε Ισλαμοφόβοι, όπως είναι λάθος να γίνουμε αντι-Ισραηλίτες, αντισημιτικοί. Και Ισλαμοφοβία και η Ισλαμοφοβική προσέγγιση και ο αντισημιτισμός είναι πολύ άσχημες και τελικώς καταστροφικές υπεραπλουστεύσεις. Να θυμίσω κάτι τώρα για να φύγουμε από τις υπεραπλουστεύσεις. Ότι αν υποθέσουμε, και σε γενικές γραμμές μπορούμε να το υποθέσουμε, ότι σε τελική ανάλυση το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς, γιατί περί αυτού επρόκειτο, έτσι, δεν αφορούσε πολεμική επιχείρηση, που χτυπούσε πολεμικούς στόχους, ξεκίνησε με την σφαγή σε ένα μουσικό φεστιβάλ, μην το ξεχνάμε αυτό. Το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς, λοιπόν, αν είχε ως βασικό στόχο, γιατί είχε και άλλους, το να ακυρωθεί μια διαδικασία κανονικοποίησης των σχέσεων, η οποία φαινόταν από όλες τις ενδείξεις ότι πρόκειτο να ακολουθηθεί μεταξύ πολλών εκεί στην περιοχή, αλλά κυρίως μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, αυτό δεν πέτυχε, δηλαδή δεν ακυρώθηκε, νομίζω αναβλήθηκε. Γιατί, για παράδειγμα, υπάρχουν ενδείξεις από τη Σαουδική Αραβία, αλλά και δηλώσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η πιο πρόσφατη είναι χθεσινή, από τον Άλι Αλ-Νουαΐμι, ο οποίος είναι ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αμυντικής Συνεργασίας των Εμμυράτων, της Ομοσπονδιακής, ας το πούμε έτσι, μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο οποίος δήλωσε χθες
ότι κάθε εξέλιξη στη σχέση περιοχής πρέπει να λαμβάνει υπόψη οριστικά, και τώρα μεταφράζω verbatim, έτσι, ότι υπάρχει και θα υπάρχει στην περιοχή μας ισχυρή Ισραηλινή όπως και ισχυρή χριστιανική παρουσία, και ότι η θέση των Ισραηλινών δεν είναι ούτε στο Παρίσι ούτε στη Νέα Υόρκη, αλλά βεβαίως εδώ στην περιοχή μας είναι κομμάτι της ιστορίας μας και της κουλτούρας μας και του μέλλοντός μας. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα δήλωση μόλις χθεσινή, γιατί δείχνει ότι πράγματι η διαδικασία προσέγγισης μέσα από αγκάθια, δυστυχώς πολύ αίμα όπως φαίνεται, του Ισραήλ με κάποιους από τους γειτονές του, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά ακόμα και η Σαουδική Αραβία, δεν έχει ακυρωθεί από τη Χαμάς, έχει αναβληθεί. Αυτό νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ως μια μικρή θετική νότα αυτού που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Στην πραγματικότητα, κύριε Λάβδα, γιατί για πολλά μπορεί κανείς να κατηγορήσει και να προσάψει στην αμερικανική κοινωνία, αλλά έναν τόνο της κοινής λογικής, που βεβαίως το ξέρετε καλύτερα στις διεθνείς σχέσεις και στη διπλωματία είναι άλλος ο κινησμός, ένα τόνο τον δώσαν μαζί Εβραίοι και Παλαιστίνοι διαδηλώνοντας και φωνάζοντας ότι χρειάζεται μια πολιτική λύση. Αυτή η συζήτηση υπάρχει. Θεωρείτε όμως ότι μπορεί να βρει έδαφος όταν και στη μία πλευρά, θέλω να είμαι σαφής, και στην άλλη πλευρά, αυτοί που ηγούνται αυτή τη στιγμή, κινούν τα νήματα, είναι η Χαμάς και η Χαμάς της Ισραηλινής κυβέρνησης. Αυτό συμβαίνει στην πράξη. Η ευθύνη του Νετανιάχου προσωπικά ως πρωθυπουργού, που είναι μια πολύ ισχυρή θέση, είναι κοινοβουλευτική η δημοκρατία, δεν είναι ούτε προεδρική ούτε είναι η προεδρική, είναι κοινοβουλευτική του Ισραήλ. Η ευθύνη προσωπικά του Νετανιάχου προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορεί για να τορπιλήσει την εξουσία του Αμπάς στη Δυτική Αχθή και την προσέγγιση της Παλαιστινιακής Αρχής στην πορεία ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού πραγματικού κράτους. Και για να το κάνει αυτό, εκμεταλλεύτηκε και τη Χαμάς. Η ευθύνη του λοιπόν είναι τεράστια και θα φανεί στους επόμενους μήνες και χρόνια, υπάρχει καμία εμφολία. Άρα εδώ έχουμε στο εσωτερικό Ισραηλινό πολιτικό κοινοβουλευτικό παιχνίδι την επικράτηση μίας άποψης απέναντι σε άλλες. Έτσι συμβαίνει όμως στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Μπορούμε να κάνουμε αναφορές σε όλες τις δικές μας περιπτώσεις, έτσι, Ελλάδα, άλλες χώρες που κάποια στιγμή, ξέρετε, υπάρχει αυτή η άποψη, κάποια στιγμή άλλη άποψη κτλ. Άρα η άποψη που επικράτησε μετά την επανεκλογή Νετανιάχου είναι ότι έπρεπε να τορπιλιστεί η όποια εξουσία του Αμπάς και η όποια πορεία της Παλαιστινιακής Αρχής προς μια κρατική οντότητα. Και για να το κάνει αυτό, θεώρησε πως είναι απολύτως αποδεκτό είτε να αγνοήσει είτε ακόμα και να υποδαβλήσει τάσεις της Χαμάς, γιατί θεωρούσε λανθασμένα, όπως απεδείχθη περίτρανα, την λωρίδα της Γάζας ακίνδυνη. Θεωρούσε δηλαδή ότι η Χαμάς παίζει ένα τρομοκρατικό παιχνίδι, αλλά μαζική επίθεση που θα κλονίσει το κράτος Ισραήλ δεν μπορούσε να την κάνει. Και απεδείχθη ότι έκανε λάθος και το λάθος αυτό. Το πληρώνει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή και όλη η περιοχή. Αυτή είναι η μία διάσταση. Η άλλη διάσταση όμως είναι ότι από την άλλη μεριά έχεις μία απεχθή οργάνωση η οποία κυβερνά τη Γάζα αφότου έφυγαν οι Ισραηλοί το 2005, μετά τις εκλογές του 2006 και το ξεκαθάρισμα των αντιπάλων του 2007. Την κυβερνά τη Γάζα με συμπεραίνει απειχμή, με αυταρχικό τρόπο, και συνεχώς πραγματοποιεί προς τα έξω τρομοκρατικές ενέργειες σε διάφορα επίπεδα. Άρα δεν είναι, έχω ένα πρόβλημα με την, όχι με αυτό που είπατε, αλλά γενικώς με την προσπάθεια να πούμε ότι φταίνε και οι μεν, φταίνε και οι δε. Βεβαίως φταίνε, δεν είναι ότι ξαφνικά, έτσι, τι να πω, το Ισραήλ εισβάλλει στη Δανία με αεροπορική επιδρομή και λέμε τι έγινε εκεί παιδιά. Υπάρχει ένας ο οποίος φταίει και είναι το Ισραήλ 100%. Ή αντιστοίχως η Χαμάς ξαφνικά τρελαίνεται και αρχίζει να επιτίθεται αποκλειστικά και μόνο σε μια χώρα όπως είναι η Μάλτα, έτσι, βάζει τη Μάλτα ως στόχο και αρχίζει. Άρα βεβαίως υπάρχει υπόβαθρο, όπως είπε και ο Γκουτέρες στον ΟΗΕ και ίσως παρεξηγήθηκε ή παρανοήθηκε. Προφανώς δεν ξεκινάει από το μηδέν. Προφανώς πρέπει να αναλύσουμε τη δομική παράμετρο για να ξέρουμε τι λέμε. Όμως άλλο πράγμα είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, την οποία τελικώς εγώ κατανοώ γιατί το Ισραήλ θέλει να ξεριζώσει και όχι να συζητήσει μαζί της έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Και άλλο πράγμα, ένα κράτος το οποίο έχει στοιχεία κράτους δικαίου, έχει πλουραλισμό με το οποίο μπορεί να συζητήσεις και για να μην ξεχνιόμαστε εντελώς, αποτελεί με τα τεράστια προβλήματά του μια όαση αντιλήψεων πλουραλιστικών και κράτους δικαίου στην περιοχή στην οποία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επιβιώσει. Άρα η θέση μας πρέπει να είναι προσεκτική, αντικειμενική, αλλά δεν μπορούμε να εξισώνουμε τον τρομοκράτη της Χαμάς με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Πείτε μου όμως από την άλλη, το γεγονός ότι διαρρέουν και επιβεβαιώνονται πια οι διαρροές στα WikiLeaks για μόνιμη εκδίωξη των Παλαιστινίων, και δεν μιλάμε για τη Χαμάς πια, στην Αίγυπτο και σε χώρες όπως είναι η Σουηδία, ο Καναδάς, η Ελλάδα,
δεν δείχνει ότι αυτή τη στιγμή πριτανεύει στην κυβέρνηση του Ισραήλ η πιο ακραία αντίληψη για το πώς μπορεί να λυθεί το λεγόμενο παλαιστινιακό? Είναι σαφές ότι μέσο πρόθεσμα, όχι βραχυπρόθεσμα, η όλη κατάσταση μπορεί μόνο να μπει σε μια διαδικασία μελλοντικής ειρήνευσης μέσω της αναβίωσης αφενός των συμφωνιών του Αβραάμ, των Abraham Accords, τα οποία, όπως ξέρετε, ξεκίνησαν το 2020 με μια σειρά ζημερών συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ, Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ Μπαχρέιν, Ισραήλ Σουδάν, Ισραήλ Μαρόκο, και μετά υπήρξε η προσπάθεια και επί Τραμπ και επί Biden του διαδόχου του να υποβοηθηθούν, να επεκτάσουν και να αρχίσει μια κανονικοποίηση σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία, και εκεί βρισκόμασταν όταν χτύπησε η Χαμάς. Άρα λέω ότι μέσω πρόθεσμα, δυστυχώς όχι βραχυπρόθεσμα, η μόνη πιθανότητα για μια ειρήνευση είναι να ξαναξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι ούτε τα Αραβικά Εμιράτα ούτε τη Σαουδική Αραβία δείχνουν ότι την έχουν ακυρώσει, την έχουν αναβάλει. Και μετά το Ισραήλ να βρει με μια άλλη κυβέρνηση. Βεβαίως, είμαι βέβαιος, γιατί ο Νετανιάχο έχει καεί με αυτό που συνέβη, να βρει έναν τρόπο να συνομιλήσει με τα πιο μετριοπαθή και όχι τρομοκρατικά στοιχεία στην Παλαιστινιακή Αρχή, στη Δυτική Όχθη, για το πώς τελικώς θα υπάρξει μια κρατική οντότητα Παλαιστινιακή, η οποία όμως από την πλευρά της επίσης οφείλει να εγγυηθεί στο Ισραήλ αυτό που εχθές μόλις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ένας διακεκριμένος Άραβας και όχι Ισραηλινός, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Αμυντικού Σχεδιασμού των Εμμυράτων, που είπε ότι πρέπει να κατανοήσουμε το Ισραήλ είναι εδώ για να μείνει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι κομμάτι της περιοχής μας από την αρχαιότητα. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Οποιαδήποτε ανορθολογική και τελικώς τρομοκρατική αντίληψη που το Ισραήλ θα φύγει από εκεί, θα οδηγήσει και πάλι σε αιματοκύλισμα. Άρα, μεσοπρόθεσμα, έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μετά από όλα αυτά θα υπάρξει μια προσπάθεια μετριοπαθών στο Ισραήλ, μετριοπαθών στον αραβικό κόσμο, να μπει όλη αυτή η πορεία σε μια νέα φάση, να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο. Βράχει πρόθεσμα τώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Είναι πάρα πολύ προφανώς δύσκολο, και εδώ υπάρχει. Να κάνει πίσω. Υπάρχει, ναι, το να κάνει πίσω το αντιλαμβάνονται όλοι στιγνά γεωπολιτικά. Από την άλλη, οι εικόνες βομβαρδισμού αμάχων, εκατόμβες, χτυπήματα στη Δυτική Όχθη αδιακρίτως, σύλληψη ακόμη και μελών της κυβέρνησης Παλαιστινιακής Αρχής χθες το βράδυ, δείχνουν ότι αυτή την ώρα αυτό που πριτανεύει δεν είναι καν διάλογος ή υποψία διαλόγου με τη λεγόμενη μετριοπαθή πλευρά. Ούτε κατά διάνοια. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θα δείξει τις επόμενες μέρες και εβδομάδες ένα πολύ σκληρό πρόσωπο, ώστε να αποτυπωθεί αυτή η τρομακτική απάντηση στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, θα το ξαναπώ, ώστε να είναι σαφές, έτσι, όχι μόνο ορθολογικά, αλλά και από την άποψη του φόβου στην περιοχή του Ισραήλ, όταν το χτυπήσει άσχημα, θα απαντήσει ακόμα πιο άσχημα. Αυτό, ό,τι και να λέμε, δεν πρόκειται να το αποφύγουμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Τώρα, βραχυπρόθεσμα αυτό είναι. Μεσοπρόθεσμα πρέπει να δούμε πού πηγαίνουμε. Τώρα, κύριε Λαβδά, επειδή το ξέρετε καλύτερα από εμένα, δεν είναι μόνο οι πρωταγωνιστές επί του πεδίου, είναι και οι πρωταγωνιστές εκτός πεδίου. Εδώ πόσο πιθανό είναι να ξεφύγει τελείως η κατάσταση και το σύμπλοκο πια να πάρει ανοιχτά, θα το πω, παγκόσμιας περιφερειακής διένεξης εικόνα? Κοιτάξτε, ήδη έχουν αρχίσει κάποιοι επιπόλαια και μιλάνε για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι σαν να σας πω ότι ξέρετε, γιατί γι' αυτό λέω επιπόλαια και παρακινδυνευμένα και δημιουργούν και ανησυχία χωρίς λόγο, σαν να σας πω ότι ξέρετε, η Ελλάδα, ας αφήσουμε την Ελλάδα, ας πάμε δίπλα στην Ιταλία, είναι χώρα που πάσχει από σεισμούς, άρα είναι πιθανό μέσα σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο να γίνει σεισμός σε Νέα Ρίχτερ. Εντάξει, μπορεί να το πει κανείς αυτό, είναι ανεύθυνο να το πει. Είναι αδύνατο να γίνει, δεν είναι αδύνατο, γιατί και η Ελλάδα και η Ιταλία είναι περιοχές που πάσχουν και από μεγάλους σεισμούς. Άρα το να το πει κανείς δεν είναι τρελό, αλλά δεν έχει καμία υπεύθυνη θέση αυτός ο οποίος το λέει. Εξίσου, σας βεβαιώ, αυτή είναι η άποψή μου, το να λέμε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε στα πρώτα του Παγκοσμίου Πολέμου είναι ακριβώς όπως το παράδειγμα που σας έδωσα. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι μια ελεγχόμενη περιφερειακή ανάφλεξη που θα είναι φοβερή αν γίνει, και καλά είναι βεβαίως να την αποφύγουμε, με το Ιράν να πολλαπλασιάζει την προσπάθεια ενίσχυσης της Χεζμπολάς στα βόρεια, βόρεια και βορειοανατολικά του Ισραήλ, και στα βόρεια από το Λίβανο και βορειοανατολικά από Συρία, ώστε να τρωθεί το κράτος του Ισραήλ και από το βορρά, με ακόμα πιο συστηματική εμπλοκή της Χεζμπολά, την οποία θα ενισχύει όλο και περισσότερο το Ιράν, με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή των Χούτια από τον Νότο, την οποία και πάλι, την Ιεμένη δηλαδή, την οποία και πάλι θα ενισχύει το Ιράν. Εδώ όμως φαίνεται πόσο πολύπλοκο είναι πλέον και πολυεπίπεδο το παιχνίδι. Προχθές δεν διαψεύστηκε, το τονίζω, φάνηκε ότι οι πύραυλοι
που έφυγαν από τους Χούτι της Εμένης με κατεύθυνση στο Ισραήλ αναχαιτίστηκαν από πρώτον μονάδες του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που ήταν εκεί, φρεγάτες, και τη Σαουδική Αραβία. Με δύο λόγια, όπως είχα γράψει όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία στις 7 του μηνός του περασμένου, είναι απίθανο να δεχτούμε το σουρεαλιστικό σενάριο που κάποιοι παρόλα αυτά επέμεναν ότι θα γίνει, η Σαουδική Αραβία να τσιμπήσει εντός εισαγωγικών και να παίξει το παιχνίδι του Ιράν. Η Σαουδική Αραβία έκανε τις δηλώσεις που έπρεπε να κάνει και σήμερα έκανε πάλι και θα ξεκολουθήσει να κάνει και θα ακούσουμε και αύριο, αλλά δεν φαινόταν από την αρχή ότι δεν πρόκειται να τσιμπήσει και να παίξει το παιχνίδι του Ιράν όπως θα την ήθελε η Χαμάς. Έφτασε μέχρι και να αναχαιτίζει πυράβλους που πηγαίνουν προς το Ισραήλ από τους Χούτι της Ιεμένης. Κατά συνέπεια, το παιχνίδι εκεί είναι αρκετά σύνθετο. Οι Χαμάς, οι τρομοκράτες Χαμάς δεν μπόρεσαν να ακυρώσουν τη μεγάλη εικόνα, που είναι μια εικόνα με δυτική πίεση, αλλά δυστυχώς κακούς decision makers, έτσι, κακούς ανθρώπους στα τιμόνια της εξουσίας αυτή τη στιγμή και στο Ισραήλ δυστυχώς. Αλλά η μεγάλη εικόνα, μεσοπρόθεσμα νομίζω, είναι αυτή την οποία θα δούμε. Άρα, παγκόσμια ανάφλεξη αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να φανταστώ, εκτός αν γίνει ταυτόχρονα κάτι στην Ταϊουάν, αν η Κίνα κάνει προχωρήσει πιο πέρα και οι ΗΠΑ απαντήσουν. Αλλά ξέρετε, με όλα αυτά τα αν, αντιλαμβάνεστε έτσι, τι μπορεί να πει κανείς. Δεν έχει κανένα νόημα να πάμε εκεί. Η περιφερειακή ανάφλεξη είναι ο κίνδυνος και ελπίζω ότι αυτή θα αποτραπεί. Πρώτον, γιατί το Ιράν δεν είναι έτοιμο για κάτι τέτοιο. Δεύτερον, γιατί οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ συνολικά, σχεδόν το ΝΑΤΟ, έτσι, και η Τουρκία ΝΑΤΟ είναι και παίζει το δικό της παιχνίδι εντελώς, έχουν μια μεγάλη αποτρεπτική πλέον δύναμη με δύο μεγάλες ομάδες κρούσης με δύο προς ένα αεροπλανοφόρα πυρηνοκίνητα στην περιοχή, τα οποία μπορούν κρατώντας απόσταση ασφαλείας να αναχαιτίζουν και να πλήττουν αν χρειαστεί. Έχουν μεταφερθεί, όπως γνωρίζετε, και δυνάμεις πεζοναυτών κοντά, άμα χρειαστεί να παρέμβουν. Άρα είναι δύσκολο να φανταστώ το Ιράν, γιατί γι' αυτό μιλάμε ουσιαστικά, να παρεμβαίνει. Η Εμένη είναι μια διαλυμένη χώρα. Οι Χούτι εκεί θα εξακολουθούσαν να παρενοχλούν το Ισραήλ, αλλά μέχρι εκεί νομίζω. Και θέλω να πάμε και στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο υπονοήσατε, το χωριστό παιχνίδι της Τουρκίας. Κοιτάξτε, σωστά, θέλω να το δούμε όμως ως εξής. Στην Ελλάδα υπάρχει, όχι τώρα, καιρό πίσω, αλλά τώρα έχει ενταθεί μία ανάλυση του τύπου. Εξακολουθεί, όπως και στην Ουκρανία, να πατά σε δύο βάρκες. Στριμώχνεται όμως πια, θα πέσει μέσα στη θάλασσα. Άρα ως εκ τούτου και η συνάντηση 7 Δεκεμβρίου γίνεται από θέση ισχύως από πλευράς της Ελλάδας. Εγώ δεν έχω δει να έχει πάρει κάτι πίσω. Ακόμη και χθες η Κυπριακή Δημοκρατία διαμαρτυρήθηκε για τα γυμνάσια του ΝΑΤΟ, που χαρακτηρίζεται πάλι με στίγματα και όχι ως Κυπριακή Δημοκρατία. Το λέω για όσους θεωρούν ότι η Τουρκία έχει στριμωχτεί. Τι γίνεται με την Τουρκία και αν κατά τη γνώμη σας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά η Χαμάς, την οποία υποστηρίζει ο Ερντογάν, τότε εσύ τι ακριβώς κάνεις πηγαίνοντας στο Ισραήλ, λέγοντας ότι είσαι δίπλα στο Ισραήλ, καταγγέλλοντας τη Χαμάς, αποσιωπώντας το ρόλο της Τουρκίας σε σχέση με τη Χαμάς, σε σχέση με την Κύπρο, και θα πας να κάτσεις στο ίδιο τραπέζι σε 7 Δεκεμβρίου. Τα έβαλα όλα μαζί. Αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός προβληματισμός. Να θυμίσω ότι πριν δύο εβδομάδες στο Βήμα της Κυριακής δημοσιεύτηκε άρθρο μου, το οποίο ήταν λίγο αιρετικό σε σχέση με τα υπόλοιπα. Στο αφιέρωμα ήταν λειτουργικά, όπου έλεγα ότι πρέπει να σταματήσει να παγώσει η πολιτική συνεργασία. Θεωρώ, με τις εξελίξεις των τελευταίων σχεδόν 15 πλέον ημερών, ακόμα περισσότερο ισχύει αυτό. Νομίζω ότι με τις εξελίξεις που έχουμε στην περιοχή, με το ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία, με τις συνεχείς προκλήσεις του Ερντογάν απέναντί μας και απέναντι σε άλλες χώρες, οι οποίες στο μυαλό του κατά κάποιο τρόπο οφείλουν να ξαναμπούν σε μια νέο Οθωμανική ηγεμονία, το να ενεργοποιήσουμε αυτή την πολιτική συνεργασία, το τονίζω πολιτική για να παρεξηγηθώ, τεχνοκρατικές και διπλωματικές επαφές και διάβλη επικοινωνίας βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν. Είναι αυτονόητο, γιατί ξέρετε, κάποια στιγμή έχει φτάσει κανείς να απαντάει σε ανόητες ερωτήσεις, όχι δικές σας ποτέ. Συζητάμε επί της ουσίας και είμαστε, θέλω να πιστεύω, και έξω από το κουτί, έτσι. Αλλά μου έχει τύχει να λύω κάτι τέτοιο, μου λέει ο απέναντι, τι θες, πόλεμο θες, ή τι θες, καμία συνεργασία. Μα κανείς μας δεν είναι, νομίζω, όλοι σοφρόνες άνθρωποι είμαστε. Άλλο πράγμα είναι η διπλωματική και τεχνοκρατική διεύλη επικοινωνίας, άλλο πράγμα είναι να ξεκινήσεις τώρα, σε αυτή την φάση, πολιτική συνεργασία. Και να θυμίσω επίσης κάτι άλλο. Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας εγκαινιάστηκε πότε, το 2010. Έκτοτε οι δύο χώρες έχουν βρεθεί στα πρόθυρα πολέμου. Λοιπόν, ο πολιτικός διάλογος δεν αποτελεί την μαγική λύση, εάν η Τουρκία δεν κάνει κάποιες κινήσεις που να δείχνουν ότι όντως ξανασκέφτεται την ατζέντα των ελληνοτουρκικών. Η Τουρκία, όχι εμείς, η Τουρκία. Άρα αυτή τη στιγμή
να δείξουμε ότι όλα είναι κανονικά. Απλά και μόνο, θα το πω απλά για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, γιατί κάποιοι κυβερνώντες έτσι φαίνεται σκέφτονται, και αυτής και της προηγούμενης κυβέρνησης. Τουλάχιστον αυτής της κυβέρνησης μπήκαν στη λογική μας το 2020, αφού έπαθαν σοκ από το έτος 2020 και το τι συνέβη στα λειτουργικά, να συμφωνήσουν με χώρες όπως η Γαλλία, που όντως δεν θέλουν την Τουρκία στη Μεσόγειο, έτσι, να μπούμε σε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα και κυρίως ένα πρόγραμμα αμυντικής συνεργασίας. Αυτό είναι σπουδαίο και κανείς δεν μπορεί να το απαξιώσει. Αλλά αυτή τη στιγμή να γίνονται αυτές οι επαφές, ενώ η Τουρκία μοιάζει να έχει φύγει από τη Δύση ήδη, κάνουν ό,τι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να την κρατήσουν, χωρίς εμείς να έχουμε κάτι το οποίο να δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη συγκυρία ας βοηθήσουμε να κρατηθεί, αλλά κάτι δίνει η Τουρκία ως προς την ατζέντα. Καμία τέτοια ένδειξη δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια, επιμένω στην άποψη που ήδη έχω εκφράσει γραπτός σε εκείνο το άρθρο, ότι πρέπει να παγώσει η πολιτική συνεργασία. Τώρα, θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, πώς εσείς μέχρι στιγμής, γιατί αυτά κάποια στιγμή μπορεί να αλλάζουν, αυτό που δεν αλλάζει είναι ο κινησμός σε τέτοιου επίπεδου γεωστρατηγικές προσεγγίσεις. Πώς βλέπετε το ρόλο της Τουρκίας στην πραγματικότητα? Είναι μια χώρα στριμωγμένη σε περιδίνηση, δεν ξέρει με ποιον να πάει, ποιον να αφήσει, επιχειρεί να εγγράψει μια εντελώς αυτόνομη πολιτική και έναντι των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ και έναντι των νεόκοπων συμμάχων της? Τι ακριβώς γίνεται? Ή κάνει ένα παζάρι προς όφελος, όπως τα ορίζει αυτή, το δικό της εθνικών συμφερόντων? Αλλού της βγαίνουν, αλλού δεν της βγαίνουν. Και ξέρετε, κύριε Λαβδά, αυτή ακριβώς την περίοδο βομβαρδίζει στη Συρία Κούρδους, στο Ιράκ Κούρδους, συζητάει με τους Αζέρους τη δεύτερη φάση για τον νότιο διάδρομο στην Αρμενία, είναι στη Λιβύη. Με συγχωρείτε, λέει ό,τι λέει για την Παλαιστίνη. Με συγχωρείτε, εγώ, τουλάχιστον για την ώρα, στριμωγμένη δεν τη βλέπω. Όχι, η Τουρκία, ακούστε, εξακολουθεί με επιταχυνόμενο ρυθμό να διαγράφει μια ρυψοκίνδυνη πορεία, το λέω αυτό, ρυψοκίνδυνη πορεία, την οποία έχει επιλέξει όμως. Είναι μια πορεία η οποία διαβάζει το διεθνές γίγνεσθε αυτή τη στιγμή με άλλο τρόπο από ότι ορισμένοι Έλληνες Φερρυππίν. Και θεωρεί, σωστά κάνει την απόψη μου, το θεωρεί, ότι όντως έχουμε μπει σε έναν κόσμο που δεν θα είναι μόνο πολυπολικός, αλλά και πολυκεντρικός. Δηλαδή θα υπάρχουν 3-4 πόλεις και ορισμένα κέντρα, τα οποία θα είναι πολύ περισσότερα, μπορεί να είναι και 10, ένα από τα οποία θέλει να γίνει η Τουρκία και τα οποία κέντρα θα παίζουν παιχνίδι μεταξύ των πόλων. Αυτό έχει στο μυαλό του Ερντογάν. Όσο με το καταλαβαίνουμε και γράφουμε ανοησίες περί νέου ψυχρού πολέμου, νέου διπολισμού κλπ., μεταξύ των άλλων θα παρερμηνεύουμε, αυτό λέω από χρόνια, και την στρατηγική της Τουρκίας. Η Τουρκία θεωρεί πως είναι ένα νέο κέντρο σε έναν πολυπολικό και ακόμα περισσότερο πολυπολικεντρικό κόσμο και έχει αρχίσει και διαγράφει με σχετική συνέπεια αυτή την πορεία. Είναι ρυψοκίνδυνο αυτό για την Τουρκία? Είναι. Σημαίνει πως είναι θεμωμένη ούτε κατά διάνοια. Προσπαθεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι της, γιατί βλέπει τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Εμείς αντιθέτως είμαστε σε ένα καβούκι που λέει, για να έχουμε την ησυχία μας, να τα λέμε και με τον Ερντογάν. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα, κατά τη γνώμη. Και θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας την ακόμη μεγαλύτερη εικόνα. Γιατί μιλάτε για ένα πολυπολικό, πολυκεντρικό κόσμο, είπατε ίσως 10 πόλη. Το ερώτημα. Όχι πολύ, κέντρα. Κέντρα, ναι, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, διακόπτω, αλλά είναι κρίσιμο. Σωστό, γιατί η πόλη σωστό. Δεν μπορεί να είναι πολύ. Σωστά, σωστά. Δεν είναι δίκιο. Όμως δύο. Εκεί είναι η διαφωνία μου και με συναδέλφους πολλούς. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, έχει ανοίξει και το ξέρετε, μια μεγάλη συζήτηση για μια κουρασμένη παρακμιακή Δύση. Σωστά. Που διάολε και συγχωρέστε μου την έκφραση, δεν είναι και το άπαν του πλανήτη στη Σωστά. Σοφία. Το έχει απολέσει, αν θέλετε. Το ερώτημα είναι εδώ, τον τόνο τον δίνει ποιος? Η συζήτηση, αν έχει ανοίξει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών? Αυτή τη στιγμή, αν δει κανείς τον πλανήτη έτσι, από το διάστημα, να το πω έτσι, κυρίως βλέπει δύο τεράστιες ομάδες ανθρώπων. Έτσι. Ο πλανήτης αυτή τη στιγμή έχει 1,5 δισεκατομμύρια Ινδούς και 1,5 δισεκατομμύριο Κινέζους. Και αν δει κανείς την Ινδία και την Κίνα από 1,5 δις περίπου κάθε μία σε σχέση με όλες τις άλλες πληθυσμιακές ομάδες, αντιλαμβάνεται έτσι πως θα πού πάει ο πλανήτης. Κατά συνέπεια, ο πλανήτης δεν είναι πλέον η Δύση, είναι κάτι που κάποιοι το λέμε από χρόνια και δεν πρέπει να νομίζουμε ότι οι διαφωνίες στο εσωτερικό της Δύσης εξαντλούν τις διαφωνίες και τις αποχρώσεις σε πλανητικό επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ευχηθούμε η όποια παρακμή της Δύσης να επιταχυνθεί. Έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε η Δύση να εξακολουθήσει να διαδραματίζει έναν ρόλο, αρκεί να μην είναι ο ρόλος αυτός εγκαστρίμηθος και ταυτόχρονα αλαζονικός, διότι υπάρχουν πάρα πολλά επιτεύγματα τεχνολογικά, επιστημονικά, ιατρικά, φιλοσοφικά, πολιτικά, θεσμικά, των δικαιωμάτων έτσι, στη Δύση, τα οποία ακόμα αυτή τη στιγμή, το ακόμα θα μπορούσε να λείπει, ο άλλος κόσμος δεν τα έχει ακριβώς, ας το πούμε έτσι, ισορροπήσει ή δεν έχει βρει κάτι αντίστοιχο για να τα αντικαταστήσει.
Συνέπεια, πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι εξελίξεις που συμβαίνουν, για παράδειγμα, στην στρατηγική της Ινδίας, κάτι που λέω πάρα πολλά χρόνια, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Διότι το τονίζω αυτό. Είστε από τους ελάχιστους που επιμένει να κοιτάμε, να ρίχνουμε το βλέμμα στις εξελίξεις στην Ινδία. Θέλω να το πω αυτό στη δημόσια σφαίρα. Ευχαριστώ που το λέτε. Το θέμα όμως είναι ότι ακριβώς η ινδική απόχρωση, αν θέλετε, είναι κρίσιμη. Γιατί η Ινδία έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το μουσουλμανικό τόξο. Έχει πρόβλημα με τη μοναδική στον πλανήτη ακόμα μουσουλμανική πυρηνική δύναμη, το Πακιστάν, που είναι ο βασικός της, το πούμε, αντίπαλος. Και μέσα από αυτό το πρίσμα διαβάζει πολλά από αυτά που γίνονται και στην περιοχή μας. Ευτυχώς. Εκεί λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ινδία, όταν τα διαβάζει αυτά έτσι, δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι ταυτίζεται απολύτως με το δυτικό στρατόπεδο. Έχει καλή σχέση με τις ΗΠΑ, δεν ταυτίζεται. Στηρίζει τη Ρωσία, κάτι που δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε εμείς, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι στηρίζει τη Ρωσία και πολύ καλά κάνει από τη σκοπιά της. Δεν θέλει τη Ρωσία να γίνει απλά και μόνο ένας λοπάρικος της Κίνας, όπως εξελίσσεται το πράγμα. Άρα πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι, για να το πω με συντομία, στις οπτικές γωνίες μεγάλων πλέον δυνάμεων, οι οποίες μας αφορούν, όπως είναι η Ινδία. Και να καταλαβαίνουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε, π.χ. απέναντι στην Τουρκία που λέγαμε προηγουμένως, δεν μπορεί να είναι απλά και μόνο με το κριτήριο να έχουμε την ησυχία μας. Βεβαίως έχουμε την ησυχία μας και την ειρήνη, γιατί είμαστε, ελπίζω, όλοι σόφρονες άνθρωποι και φιλειρηνικοί. Αλλά αυτό πρέπει να περνάει μέσα και από κάποια διακινδύνευση και από κάποια, θα πω τη λέξη, αγωνιώδη προσπάθεια να προωθήσουμε τα εθνικά συμφέροντα χωρίς να φτάσουμε βεβαίως σε πόλεμο. Γιατί ξέρετε, η ειρήνη είναι ο στόχος. Αλλά είναι, όπως λέω, μια βιώσιμη ειρήνη. Δεν είναι η αποφυγή θερμών επεισοδίων. Ωραία, πέρασε και αυτός ο χρόνος χωρίς θερμό επεισόδιο. Μα δεν είναι ειρήνη αυτό. Έτσι. Αυτό είναι η προετοιμασία μιας φιλανδοποίησης. Πρέπει λοιπόν να νοούμε πάντα την ειρήνη ως βιώσιμη ειρήνη και όχι την αποφυγή επεισοδίων και να προγραμματίζουμε. Αυτό είναι δύσκολο, δεν λέω ότι είναι εύκολο. Αλλά όσοι θέλουν σαν και καλά να εκλέγονται σε αιρετές θέσεις και να παριστάνουν τους εθνοσωτείες, πρέπει να υπομειστούν αυτή τη δυσκολία. Μάλιστα. Κάντε μου τη χάρη, θα κλείσω με ένα ενδιαφέρον ερώτημα του Νικόλα, ακούγοντάς σας, του προέκυψε. Κύριε Λάβδαλη, σας παρακαλώ πολύ, δεν είναι λίγος πολύ αντιφατικό να εξοπλιζόμαστε από τη μια και από την άλλη να αποστρατιωτικοποιούμε με έναν τρόπο τα νησιά, να έχουμε σταματήσει τις αναχαιτήσεις, να προσερχόμαστε σε συζητήσεις χωρίς ατζέντα ή με ατζέντα που συμπεριλαμβάνει τα πάντα, να υποστηρίζουμε την Τουρκία ως προς την ευρωπαϊκή της πορεία, ως προς το μεταναστευτικό? Θέλω να πω ότι πολύ θα ήθελε κανείς να πιστέψει πως το πολιτικό σύστημα έχει κατανοήσει τον κίνδυνο, αλλά τα γεγονότα δείχνουν προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Αν και προσωπικά δεν πιστεύω πως υπάρχει, λέει, αδυναμία κατανόησης, αλλά πολιτικές με συγκεκριμένη στόχευση. Υπάρχει και αδυναμία κατανόησης. Το είδαμε αυτό επί σειρά ετών. Και για να μην κατηγορώ μονίμως την προηγούμενη κυβέρνηση, το είδαμε και στον πρώτο χρόνο της νέας κυβέρνησης, η οποία δεν έκανε καμία κίνηση ούτε με τη Γαλλία σοβαρή, ούτε για εξοπλιστικά, ούτε τίποτα. Μέχρι που έγινε αυτό που έγινε με την Τουρκία το 2020, και κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι εδώ κάτι συμβαίνει, παιδιά. Λάθος τα διαβάζαμε τα πράγματα. Άρα υπάρχει και δυσκολία κατανόησης. Και επειδή συζητώ με ανθρώπους, επιτρέψτε μου να επιμείνω σε αυτό. Τώρα, το άλλο που λέει ο φίλος μας είναι σωστό, αλλά ξέρετε, όλα κρίνονται τελικώς σε σχέση με την ύπαρξη πραγματικών, όχι στο μυαλό μας, πραγματικών εναλλακτικών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εναλλακτικές πέρα από την εμβάθυνση της συνεργασίας με χώρες όπως η Γαλλία, όπως η Ινδία, έτσι, πέρα από το δυτικό στρατόπεδο, που έχουν κοινά και συγκλίνοντα συμφέροντα. Τον εξοπλισμό, τον ποιοτικό, γιατί ποσοτικά έχουμε όρια, όπως έχουμε δυστυχώς και δημογραφικά όρια, δεν είναι. Άρα, τον εξοπλισμό, τον ποιοτικό, την διαμόρφωση που δεν τη βλέπω ενός εθνικού ισχυρού αισθήματος ότι χωρίς να είμαστε εθνικιστές, είμαστε όμως άνθρωποι που θέλουμε αυτή την πατρίδα να την υπερασπιστούμε. Και παράλληλα, βεβαίως, μια συζήτηση με όλους τους εταίρους και συνεργάτες και φίλους, η οποία δεν θα είναι μέσα από ένα καβούκι. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, πρέπει να αποφεύγουμε τη σύγκριση πραγματικών δεδομένων με φαντασιακά δεδομένα. Η σύγκριση αυτή ποτέ δεν βγαίνει σε καλό. Κωνσταντίνος Λάβδας, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση σήμερα το πρωί της Τετάρτης. Καλημέρα, κύριε Λάβδα, και καλό μήνα. Να είστε καλά. Καλό μήνα από Αθήνα, να είστε καλά.